Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αγώνα της Elite της Summer Elite. Σήμερα έχουμε δύο ομάδες οι οποίες δεν αφήνουν και πολλά σε τύχη τους. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Είναι ο αγώνας μεταξύ των Ελλάς Paper Bears και των Big Babes. Big Babes με τις μαύρες εμφανίσεις. Ελλάς Paper. Ελλάς Paper Bears με τις κόκκινες. Ένα παιχνίδι με ομάδες με αρκετά δυναμικές. Να πούμε όσο τελείζεται λίγο η αρχή του αγώνα και έχει συμβεί ως τώρα τον όμιλο σε λίγο γενικές γραμμές. Οι Ελλάς Paper Bears έχουν παίξει 5 αγώνες όπου έχουν 2 νίκες 3 ήττες τις σερίτες τώρα. Είναι από τις ήττες να πάνε στην πιο πρόσφατη με τους Hoops and Odds 94-89. Αν τους δείχνει συγκεκριμένοι μαζί με 74-84 και από τους The Boys με 80-64. Στην αντίπερα, Big Babes έχουν 3 νίκες, 1 ήττα. Ήταν στο λεφτό αγώνα τους Σικάριο με 57-80. Ενώ είχαν 2 νίκες πριν, από μόνος 3 τελευταίους αγώνες, επί τον M&T με 44-93 και τον Hoops and Odds με 95-80. Το σπαλόνι στο 8-0, το 6-0 είναι το σκορ. Μετά και το καλάθι και φάουλ, αρέσει και δεν πήγε η βολή. Εδώ έχουμε το φάουλ, το πρώτο φάουλ για την ομάδα των Paper Bears. Είναι το πρώτο ομαδικό και το πρώτο προσωπικό, όπως είναι το λογικό. Τέλει στα αφήσει για τον Παπασχάλη. Από εκεί η μπάλα πηγαίνει στον Βίλιο. Ποιος δεν καταφέρει να σκοράρει, ο Γιώργος Βίλιο. Είναι αποσπάθηση στην μπάλα εδώ στην άκρη, θα κάνει την παραφορά. Είναι ο αδελφός του Δημήτρη Βίλιος. Να ξέρετε, έχουμε γενικά αρκετά ζευγάρια αδελφών. Από την πλευρά των Ελλάδων Paper Bears έχουμε τους Σκοτήλιους που αναφέραμε, Γιώργος και Δημήτρη. Και για τριάδα με γιο. Με δύο γιους και τον πατέρα. Με τα δύο μηδενικά ο Χρήστος Πολυχρονιάδης, το 77 ο Θοδωρής Πολυχρονιάδης και ο πατέρας του 01 Γιάννης Πολυχρονιάδης. Στην αντίπερα έχουμε και από εκεί συγγένειες. Το 4 και το 7 Νίκος Σπύρος Τερζίδης για την πλευρά των Big Bait. Ενώ υπάρχουν και 3 διατρίδιδες, όπου είναι Ζήση, Άλεξ και Κώστας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι υπό άλλη έννοια οικογενειακό. Εδώ δεν γίνεται συνεννόηση μεταξύ του Λεπτοκαρίδη και του Άλεξ Ιατρίδη. Συγγνώμη, του Ζήση Ιατρίδη. Καταλαβαίνετε ότι με τόσες συγγένειες μπορεί να κάνουμε και εμείς κάποιο λάθος στο μεταξύ τους. Θα ζητήσουμε συγγνώμη τις οικογένειες από τώρα. Δημήτρης Μπίλιος, μπάλα και φάουλ, το οποίο θα χρεωθεί ο Νίκος Ερζίδης. Ένα καλά του στέλνει το καλύτερο, το οποίο δεν το κρατήσαμε, θα μπορούσαμε εκτός πας στο κέντρο. Δεν το βλέπαμε κι εμείς. Επαναφορά τους Paper Bears, το δεύτερο φάουλ. Μπάλα στον Μπίλιο, στον αδελφό του. Δεν βρίσκει καλάθι. Rebound από τον Ζήση Ιατρίδη. Κατεβάσει ο Νίκος Ερζίδης. Λεπτοκαρίδης. Θα περάσει μέχρι μέσα. Θα σκοράρει. 2-10 το σκορ. Έχουν την διαφορά από νωρίς η ομάδα των Big Babe. Πίσω! Βάση σειράς έχουν το πλεονέκτημα. Φυσικά στην Elite ποτέ δεν περιμένεις κάτι συγκεκριμένο. Δεν θα δεις οτιδήποτε.
Ψωμί. Το τρίποντο των Θωμών Πασχάλη. Δεν υπάρχει φάρα στους 5, μέσα θα υπάρξει απάντηση από τους Big Babes. Και φαίνεται ότι υπάρχει από τα χέρια του Ζήση Ατρίδη. Και ανταπάντηση από τα χέρια του Γιώργου Πίλιου. Δεν θα πάρει το σούτ σε πρώτο χρόνο, αλλά σε δεύτερο ο Κώστας Καμπουρίδης. Και έχουμε τον μπλοκ, αλλά είναι με φάουλ. Έχει συνοδεία. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Κώστας Καμπουρίδης πάνω στην προσπάθεια του Ιλιαμπέλη. Τον οδηγεί στην γραμμή των βολών. Πρώτη βολή έστωχη. Θα δούμε και την έμαση το πως θα εξελιχθεί τη δεύτερη. Δύο στις δύο οι βολές. Σε διψήφιο φτάνουν πλέον και η ομάδα του Paper Bears. 10-15. Και κάτι περούσει. Το Καρύρης. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πάρει το στόμος. Θα αφήσει πολύ ωραία και ανάποδο λέει από τον Αλέξη Ατρίδη. Να κρατήσει τη διαφορά ασφαλεία στην ομάδα του. Κατέβασμα από τα χέρια του Δημήτρη Πίλιου. Από εκεί στα χέρια του Προπασχάλη Χρυσοδούλου. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Φάουλ χαμηλά, το οποίο θα χρεωθεί στον Αλέξη Ατρίδη. Οπότε παραφορά θα είναι την baseline στη μέση προς περίοδου. Παραφορά τους Paper Bears. Πηγιός δεν θα μπορέσει να σκοράρει το δύο. Συνδυασμό. Μπάλα βγαίνει εκτός. Δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Λιθοκαρίδης. Γιώργος Πίλιος κατεβάζει και βάζει όχι καθόλου τον Παπασχάλη στην περιφάση. Μπάλα στα χέρια των Big Bates. Τον πόντ του μισό. Λίγο Σερβίδης, μπάλα εκτός. Αλλά και εκτός καλαθιού το σούτ. Ο Πασχάλης θα τρέξει. Παθεί να σκοράρει, αλλά έχουμε βήματα από τον Παπαδοσχάλη. Καλή στήση στον ορβατής, από τον σωστά. Το καλύτερο κατεβάζει. Πάνω στα χέρια του Καμπουρίδη, θα πάει μέχρι μέσα, δεν βρίσκει το καλάθι, θα δούμε τι καθαρίσει το rebound. Και foul από τον Ζήση Ατρίδη. Αλλά και την ομάδα των Paper Bears θα ανέβει ηλεκτρομετρικά. Θα μπει μέσα ο Καζής, θα μείνει εκτός ο Δημήτρης Μπίλιος. Πρώτη βολή έχουν και τον Χρυσοδούλου. Έχουν συμπληρώσει τα 5 μαδικά εδώ πέρα, να πούμε οι Big Babes. 11-17. 12-17, διαφορά κατεβαίνει στους 5. Τα παιχνίδι, είπαμε, στην elite που μπορείς να παίρνεις τα πάντα. Από μεγάλες διαφορές έως τις παρατάσεις, ας πούμε. Με θεματικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει απάντηση σε πρώτο αλλά σε δεύτερο χρόνο, η οποία έρχεται από τον Ζήση. Τον Ζήση Ατρίδη. Ο Πασχάλης δεν βρίσκει στόχο.
τρεις αλλαγές από που καταλάβω για την πλευρά των Big Babes. Τέσσερις. Ο μόνος που μένει ίδιος είναι ο Σαρίδης. Κατέφασμα της μπάλας από τα χέρια του Κελεσίδη. Με τα αρχή καλά στην Big Babes. Κάνεις καλά και φάουλ για τρεις. Παίρνει τη διαφορά, τη φέρνει σε διψήφιο. Προλαβαίνει το προσωπικό του αντίπαλο. Σουρτάρει, σκοράρει, δέχεται και το φάουλ. Και η πόλη πλέον στο σύν 11. Μπαίνει και το Ψοζούλου για αυτό το κλέψιμο. Το Καρίδης πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα σκοράρει. Over double score. 12-25. Αλλά παιδιά θα μειώσουν 14-25. Δεν θα του δώσει μια απάντηση για να του χαρίσει την πέρα. Αλλά επιθετικό το rebound. Δεύτερη επίθεση. Άλλη μια επίθεση των Big Babes χωρίς αποτέλεσμα. Αρνητικό το σερί τους. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Γιώργος Αντωνιάδης. Έκτο φάουλ. Οπότε κάθε βολή πια. Θα πούμε σωστά κάθε βολή το προηγούμενο φάουλ. Έχουμε και την δεύτερη βολή. Δεν είναι εύστοχη από τα χέρια του Γιώργου Μπίλιου. Διαφορά όμως 10. 15-25. Να αφήνει τη φάση του Ρουκίνης. Έχουμε τον τρίποντο τον Πάρη Δημητριάδη. Διαφορά είναι 13-15. 28. Τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή η οποία χρειώνεται στον Παπασχάλη, όπως μπορώ να καταλάβω. Για διαμαρτυρία προς την γραμματεία. Την βολή της ποινής θα εκτελέσει ο Χρυσόγος Κελεσίδης. Αλλαγές για την ομάδα των Paper Bears. Κάτω στα χέρια τους με τον Μπέλι. Καζής δεν παίρνει το καλάθι εδώ πέρα. Και έχουμε την υπερτρίπλα, να πούμε. Την μπάλα στα χέρια των Last Paper Bears, οι οποίοι θα την διώξουν να μειώσουν. Μόλις κατάφερα στην προηγούμενη επίθεση, έχουν τέσσερα ευκαιρία. Φάουλ από τον Γιώργο Αντωνιάδη. Δεύτερο προσωπικό φάουλ. Πρώτη βολή έστοχη, 16-28 με τη διαφορά στους 12, είναι και 20 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Δύο στις δύο οι βολές.
στις 11. Πατώντας, δεν βρίσκεται όμως στόχο το σούτ από τον Δημητριάδη. Και έχουμε φάουλ. Στην γραμμή των βολών οδηγεί ο Δημητριάδης τον Μπέλη. Πρώτη βολή είναι έστοχη. Δύο στις δύο, κατεβαίνει σήμερα ο Τσίπρος πλέον διαφορά. 19-28. Σε 9. Πάνε στην πορεία πέρα στην μπάλα, το ζωγραφιστό. Μητριάδης δεν μπορεί να σκοράρει. Γιώργος Πολυχρονιάδης για τον Μπίλιο. Δεν σκοράρει και δεν μπορεί ο Μπέλης στην συνέχεια. Κρατήσει αγαπά πέρα από το δούλ, το rebound. Καζής, Μπέλης στη γωνία χωρίς αποτέλεσμα. Τελευταίο μισό λεπτό για την πρώτη περίοδο. Ιατρίδης, Κώστας, Ιατρίδης θα σκοράρει. Δίσκο, δίσκο! Λογικέ της Ιατρίδης από τον σπορ. 19-30. Τελευταία 10 δεύτερα πλέον. Από απόσταση στο σουτ από τον Μπίλιο χωρίς αποτέλεσμα. Φιλίξε τον Δημητριάδη. Εκτός χρόνου, εκτός στόχου. 19-30 η πρώτη περίοδος για την ομάδα των Big Babes. Τα μεγάλα μωρά δείχνουν ότι σήμερα είναι ακόμα πιο μεγάλα από ό,τι περιμέναμε. Επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο όπου βρίσκει μπροστά με 11 τους Big Babes. Από τα χέρια του Χάρη Κολοβού. Να φτάνει κι άλλο διαφορά, το κλέψιμο γίνεται. Αλλά υπάρχει διαπάντηση. Τον Μπέλη θα σκοράρει. 21-32. Μπάλα στους Big Babes. Το σούτ από τα χέρια του Κώστα Ιατρίδη δεν είναι στόχο. Ούτε σε δεύτερη μοίρα από τους Big Babes καλάθι. Δεν περνάει εδώ η πάσα από τον της Ιατρίδη. Δεν βρίσκει αποδέκτη. Yeah, συγγνώμη από τον Χάρη Κολοβό. Γιώργος Μπίλιος. Σουτ έστωχο τα χέρια του Σοφοκλή Γαζή. Μειωθεί διαφορά σε 9 πλέον. Μονοψήφιο κατεβαίνει. Και λεχίζει με την μπάλα. Δημητριάδη. Κώστας Ιατρίδης. Τον Αντωνιάδη. Δεν θα βρει σκόρ καμία φορά. Κώστας Ιατρίδης. Προς τα έξι μπάλα, ούτε εδώ έχουμε καλάθι από το σουτ του Δημητριάδη. Επίδεση από την ομάδα των Paper Bears. Με τον Μπέλη να μην σχολιάζει ούτε αυτός. Γιώργος Μπίλιος. Τελευταία 5 δεύτερη είναι επίδεση. Από απόσταση το σουτ δεν βρίσκει καλάθι. Το Ιατρίδης θα αφήσει την μπάλα πολύ ωραία. Μπάλα έξω για τον Αντωνιάδη. Δεν μπορεί να σκοράρει αυτός. Γιώργος Μπίλιος. Θα αφήσει και τον Ηλία Μπέλη που θα σκοράρει. Του φυρεύουν σιγά σιγά τη διαφορά. Σε 7. Ο Ιατρίδης, βάζω στον Δημητριάδη. Ξανά έξω, Ιατρίδης. Και έχουμε φάουλ
το οποίο θεωρώ το χρυσιλεμονιά. Επαναφορά για την ομάδα των Big Babes. Επαναφορά από τα χέρια του Κελεσίδη. Κωσιατρίδης θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει στόχο. Υπάρχει ένα αρνητικό σερί στις προσπάθειες των Big Babes. Θα δούμε ότι θα σπάσει αυτό. Και θα προλάβουν οι Paper Bears να μειώσουν κι άλλο. Πάνω στο πέρα δεν γίνεται το μομπίλιο. Τα πόδια μπάλα του Πολυφωνιάδη. Φάουλ κιόλας από τον Πολυφωνιάδη, από τον Χρήστη Πολυφωνιάδη συγκεκριμένα. Δεύτερο ομαδικό. Παραφορά την πλέγια γραμμή στα χέρια του Κελεσίδη. Κολοβός. Δεν βρίσκει καλάθι. Σε πρώτα αλλά σε δεύτερο χώρο που καταφέρνει. 25-39. Ηλίας Μπέλης. Θα πάρει το σουτ. Ο Χατζηλεμονιάς εδώ. Δεν βρίσκει όμως τον στόχο. Τον Θεατρίς. Θα ανεβάσει τη διαφορά κι άλλο. Ξέρει καλά ξανά σε διψήφιο. Σε πολλή χρονιά της την μπάλα. Να αφήνει τον Ηλία Μπέλη. Σοβοκλής Καζής. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χρυσόφορο Κελεσίδη. Τρίτο ομαδικό, θα δημιουργήσει γραμμή των βολών όμως. Τρίτο ομαδικό, πρώτο ομαδικό, πρώτο προσωπικό κιόλας. Πρώτη βολή εύστοχη, κατεβαίνει διαφορά στους 10. Μία στις δύο, διαφορά παραμένει σε διψήφιο, στον ελάχιστο όμως. Το Θεατρίς μέχρι μέσα δεν μπορεί να σκοράρει. Στην επαναφορά ούτε εκεί έχουμε σκορ, τον Κολοβό. Ηλίας Μπέλης όμως την μπάλα τώρα. Την κρατήσει με προσπάθεια. Μάρκος Χατζηλεμονιάς για τον Γιώργο Πολυχρονιάδη. Χρήστο δυσκολείται. Σουτ του Χατζηλεμονιάς. Δεν βρίσκει στόχο, η μπάλα χτυπάει και βγαίνει εκτός. Κατοχή στους Big Babes. Κωσιάς Κρίδης θα επιστρέψει το παιχνίδι. Κελεσίδης για Κρίδης. Πολύ ωραία πάσα και το καλάθι από τα χέρια του Πάνη Δημητριάδη. Η Ασπέλης την μπάλα. Θα δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τους Paper Bears. Καζής δεν βρίσκει στόχο. Το rebound τον μετώσε για τρίτη όπως θα τρέξει γρήγορα. Αλλά πάσα που γίνεται από την πλάτη. Δεν έχει στόχο. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ηλίας Μπέλης θα αφήσει για τον Παπασχάλη, ο οποίος θα το κατεβάσει. Θέλω μαρκάρι για τον Λουτοκαρίδη. Πολύ ωραία θα κάνει το print, αλλά δεν θα βγει η επίθεση για τους Paper Bears. Σωστά τον Λουτοκαρίδη δεν είναι επιτυχές. Τέλης θα αφήσει γρήγορα. Μπίλιος δεν μπορεί να σκοράρει. Πάρα δεν κάνει τα χατήρια. Με το καλύτερο. Θα δούμε θα μπορεί να ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Δεν γίνεται αυτό. Νίκος Τερζίδης θα σκοράρει. Ανεβάζει τη διαφορά.
και έχουμε time out από την πλευρά των Ελλάς Paper Bears επίσης του 15-4-24 για τη λήξη του χρόνου. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο της σημερινής αναμέτρησης. Με τους Paper Bears να έχουν την κατοχή του Δούλου, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Δημήτρη Μπίγερ, υπάρχει και παρέμβαση εκεί πέρα. Ποτισμένη κατοχή, 13-4. Παπασκάλης θα πάρει το σουτ χωρίς στόχο. Να θυμίσουμε 38-46 τότε περίοδο και την ομάδα των Big Bait. Αλήθεια τύρι στον Κώστα. Ξανά επιστροφή στην μπάλα και το καλάθι το συν 10. Τον Καζί, ποιος θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να στοχίσει και διακόπτει την πορεία ο Δημήτρης Μπίλιος. Μπάλα θα περαστεί και θα γίνει πολύ ωραία πάσα στην γωνία. Από το σούτ από τον Νίκο Τερζίδη δεν είναι εύστοχο. Το Μάστρο Βασχάλης θα πάρει το σούτ. Πάρα στην συμβολή. Διακρίνεις και έχουμε... Δεν έχουμε επίθεση. Χιάς. Θα έχουμε πολύ απλά και λαϊκά. Μπάλα στα χέρια των Paper Bears, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν. Στον Δούλου δεν θα είναι στόχος. Τον Σαφιατρίδη θα αφήσει την μπάλα στον Άλεξ από εκεί πέρα. Θα συνεργαστεί πάρα πολύ ωραία με τον Νίκο Τερζίδη και θα έχουν το καλάθι. Ο Σαφιατρίδης θα κάνει το φάουλ πάνω στον το μάμα Παπασχάλη. Αναφορά την πλάγια γραμμή για τους Paper Bears. Είναι τώρα στο μείον 12 και το 50. Δημήτρης Μπίλιος την μπάλα θα πάρει το σουτ. Δεν θα πάρει τους πόντους. Θα αφήσει ο Άλεξ Ιατρίδης. Δείχεται μόνος του κάτω από τον αγαπηστό. Πως και έφυγε εδώ πέρα ο Κολοβός. Παπασχάλης. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κολοβό. Είναι το δεύτερο ματικό. Στη γραμμή των βολών θα οδηγηθεί ο Θωμάς Παπασχάλης. Δύο βολές στα χέρια του. Στο μείον 14. Προς παρομένη και η διαφορά. Δεύτερη είναι έστοχη. 9-52. Μετά από σχεδόν 2,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Παναφορά από τους Big Baby. Κελεκτήδης θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Τώρα θα σγίζει επιλογές. Θα πάρει το σουτ. Δεν θα πάρει τους πόντους όμως. Μπίλιος, σουτ, δεν σκοράρει. Ο Σιατρίδης. Σε
σκοράρει. Παραμένει διαφορά στους 13. Γιώργος Βίγιος μέχρι μέσα μόνος του. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει εδώ. Παραλούν έχουμε μια πολύ ωραία φάση, αλλά δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης. Θα το καταφέρει για την άλλη όμως ο Θωμάς Παπασχάλης. Να κατεβάσει διαφορά στους 11. Κερδίδης μπάς κολοβό. Και γίνεται το κλέψιμο. Πήγιο σε πήγιο. Θα πάρει το σουτ. Αλλά καθυστερεί. Γραφέρει ο κολοβός στο νέο μαρκάρι. Μπέλης δεν μπορεί να σκοράρει. Θετικό το rebound. Δεν έχουμε εδώ καλάθι. Κώστας Ιατρίδης. Γρήγορα θα φετεί. Κολοβός. Δεν θα σκοράρει. Να δούμε αν είναι ο Ιατρίδης. Και να αφήνει πολύ ωραία για τον Κολοβό. Αλλά ούτε δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Και έχουμε φάουλ. Το οποίο θα κερδίσει ο Γιώργος Μπίλιος από τον Νίκο Τερζίδη. Δεύτερο προσωπικό και δωματικό σε καμπή των βολών. Ο Μπίλιος. Πρώτη βολή εύστοχη στους 10 η διαφορά, 42-52. Μετά από σχεδόν 4,5 λεπτά. Δύο στις δύο εμβολές σε μονοψήφιο πλέον. Και θα πάρει τότε ο σουτ Κολοβός. Τον σταματάει ο Καζής. Αλλά έτσι ο Τερζίτης θα σκοράρει. Παπασχάλης. Είναι πολύ ωραίο φάουλ του πάσα. Κατοχή μένει στους Pepper Bears. Και έχουμε αλλαγές. Πεντάδα. Όχι πεντάδα έξω για τους Big Babes. Γίνεται η παραφορά του Pepper Bears. Το σουτ του Μπίλιου δεν είναι έστοχο. Rebound ψηλά. Λευκοκαρίδης. Θα αφήσει πολύ ωραία. Δεν θα μπορέσει να σκόραρει ο Δημητριάδης. Όσο rebound είναι στα χέρια των Big Dave. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μπέλη. Τέσσερις με έναν. Παπασχάλης. Μπέλης δεν μπορεί να σκοράρει. Την μπάλα μένει στα χέρια των Pepper Bears. Καθώς βγαίνει τον Λουτοκαρίδη. Παναφορά σε καλή χεριά. Μπέλης θα πάρει το σουτ. Δεν θα σκοράρει. Λουτοκαρίδης. Το σουτ από τον Καμπουρίδη δεν είναι εύστοχο. Παπασχάλης μόνος του. Θα καρφώσει. 45-54. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Άλεξ Ιατρίδης. Διαφορά κατέβει σε 9. Δεν κατεβαίνει στις 6 καθώς το σουτ του Γιώργου δεν είναι έστοχο. Έχουμε την υπέρβαση. Και ακόμα ένα πολύ καλά θα μπορούμε να λέω το καλύτερο εκτός φάσης. Θα ζητήσω και ένα τέτοιο μέσα στον αγώνα. Δημήτρης Μπίλιος. Και τον Καζή. Θα σκοράρει. Περιμένει διαφορά στους 7, 47-54. Λουτοκαρίδης.
με τον Καμπουρίδη και το πλαίσιο τον Μπέλη. Φάουλ τον Καμπουρίδη στον εκδυδιασμό. Πώς πήγε να βγει μας κάτι εκδυδιασμό. Τέταρτο ομαδικό. Δεύτερο προσωπικό. Δηλειός. Τελείς, θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο υπερκαλάθι. Για φάγα κατεβαίνει στις 5. Σχεδόν 3 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το παιχνίδι έχει πάρει πλέον άλλη ιδέα. Έχουν καλύψει διαφορά 10 πόντων. Σμή. Μένουν άλλοι 5 και μπορούν να καλυφθούνε. Καζής. Τόσο το είναι και τη μέσα αυτό. Και πλέον είμαστε στο καλάθι. Και λογικό οι BBs θα φέρουν το πέρα το time out. Έχουν μείνει 2 και 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Διαφορά στους 2, 52-54. Επιστρέφουμε μετά το time out. Πήρε η ομάδα του Μπέρς. Οι οποίοι είναι στο μείον 15 αυτή τη στιγμή. Έχουν από το όσο έχουν δείξει μπορούν να ανατρέψουν ένα τέτοιο σκορ. Υπάρχει χρόνος, εννοείται. Δεν είναι περίοδο, βρισκόμαστε ακόμα. Να δούμε θα το καταφέρουν, ε. Δυσιατρίδης. Έχει πάλα για τον Καμπουρίδη. Θα πάει μέχρι μέσα να το σκοράρει. Δεν το καρύβει στο rebound. Καμπουρίδη παραπερνάει τα χέρια του Άλεξη. Γιατρίδη ξανά στο Καμπουρίδη. Γιατρίδη το καρύβει τρομερή κυκλοφορία. Ζήσει Γιατρίδη δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Εδώ μας πάω Πασχάλη την μπάλα. Την αφήνει στον Χρυσοδούλου. Το Σαπάρτος θα μειώσει στους 11. Λέμε με καλό πρόσωπο την συγκέντρωση PPV μπορούν το ανατρέψουν. Ήδη κάνουν το σέρι το 4-0. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Καμπουρίδης. Στη γραμμή των βολών. Φάουλ το οποίο κάνει ο Μάρκος Χατζηλεμονιάς. Πρώτη βολή άστοχη. Να δούμε την δεύτερη βολή. Έστοχη, ανεβαίνει διαφορά στους 12. Και πάλι στην επίθεση και Ριμπέρ. Τον Πασχάλη. Θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει καλά, θα παίρνει το rebound κιόλας. Καζής, ούτε το καλάθι. Rebound από τα χέρια του Δημήτρη Μπίλιου. Θα Πασχάλη. Είναι γρήγορο. Θα πάρει το σουτ, θα πάρει και το καλάθι. Στις 10 διαφορά. Λάξει το πιτσίφιο. Πάλι 2 και 20 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Δυσιατρίδης. Στο Βοκλισσάζης πιέζει. Δεν παίρνει καλά το rebound από τον Δημήτρη Μπιλιό. Θα ανέβει, θα προσπαθήσει να αφήσει το Σοντούλου όμως θα βάλει την παλαχέρια εκεί. Και το Καρίδη δεν θα πάει για το σουτ. Φάουλ θα κάνει στον Νίκο Τερζίδη ο Σοβοκλής Καζής. Τέταρτο ομαδικό, πρώτο προσωπικό. 1.49 για την λήξη της περίοδου. 110, 109 για να είμαστε ακριβείς. Δευτέρα.
Εκεί παραμένει διαφορά στους 10. Λίγες στις 2. Διαφορά παραμένει που ήταν 32-42. 104 πλέον απομένουν. Παπασχάλης θα κρατήσει την μπάλα και έχουμε παρέμβαση από τα πόδια του Νίκου Τερζίδη. 1-31 για το τέλος της τέταρτης περίοδου, το ημίχρονο. Καζής, το σουτ δεν έχει στόχο από τα χέρια του Νικητήριου. Βάλουν στον εφηδιασμό θα κάνει ο Θωμάς Παπασχάλης. Πέμπτο ομαδικό στην γραμμή των Βολών. Θα οδηγηθεί ο Στέγιος Μπεκαρίδης. Πρώτη βολή έχει ανεβαίνει διαφορά στις 11. Δύο στις δύο οι βολές. 34-40. 43-44. 1-15. Ζωδούλου. Μπάλα στον Μπίλιο. 1-2 θα παίξει τον αντίπαλο. Ελεύθερο το σουτ και έστωπο από τα χέρια του Χατζηλεμονιά. Θα κατέβει διαφορά σε 9. Ξανά σε μόνο σύνθεση που ήταν από αρκετή ώρα. Θα μπαίνουν στο τελικά στο τελευταίο λεπτό κιόλας. Ηρεμία στην επίθεση χωρίς διασύνες. Το σουτ έστωπο από τα χέρια του Καμπουρίδη. Κατεβάζει ο Παπασχάλης. Παίνει το screen. Πάει μέχρι μέσα. Μπάλα έξω στον Καζή. Θα πάρει το σούτ αυτός. Θα σκοράρει. 38-46. 10 δεύτερα. Καμπουρίδη στο σούτ. Χωρίς στόχο. Στην λήξη δεν έχουμε το καλάθι από τα χέρια του Δημήτρη Μπίλιου. Πάμε στο ημίχρονο. 38-46 μπροστά η ομάδα των Big Bay. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out των Big Bay. Ήταν μπροστά μέχρι και 15. Είναι τα μπροστά με 2 και απειλούνται. Οπότε είναι λογικό το time out. Πήρανε ανάσα να δώσει ο Καμπουρίδης. Θα πάρει το σούτ ο Μπίλιος και όλα στον πόντο πλέον μετά το έσοδο τρίποντο του Γιώργου Μπίλιου. 55-56, 2 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Λεπτουχαρίδης δεν μπορεί να συγκεκριθεί και στον Καζή. Καμπούρης θα μπει μέχρι μέσα να σκοράρει. Λυπέν διαφορά στους 3. 55-58. Και εξαιρετικό γρήγορο άμεσο τρίποδο από τον Δημήτρη Πηγιά. Θέλω να γνωρίσω στο Βαλία. 58-58 λεπτό για το κράτος της περίοδου απομένει. Το παιχνίδι πλέον είναι εντελώς διαφορετικό. Ξεκινάει πλέον το 0 και έχουμε φάουλ από τον Δημήτρη Πηγιά. Είναι το πρώτο ομαδικό και πρώτο προσωπικό κιόλας. Παραφορά από την πλάγια γραμμή από τα χέρια του Γιώργου Αντωνιάδη. Καυτά του Ζησιατήδη, Λεπτοκαρίδης. Δεν μπορεί να πατήσει εδώ πέρα. Και ευκαιρίες που έπαιρνε πέρα, θα περάσουμε μπροστά. Θα δούμε ότι την εκμεταλλευτούνε. Καμπουρίδης δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει. Το πόδι του πατούσε πριν το άλμα εκτός. Yeah.
Παναφορά για την ομάδα των Paper Bears. 14 δεύτερα. Γρήγορα στον Μπίλιο και περνάνε μπροστά πλέον οι Paper Bears με 60-58. Λιγότερο ένα λεπτό και απομείνει πλέον για την τρίτη περίοδο. Ζησιατρίδης δεν θα σκοράρει. Ευκαιρία πάνω και διαφορά πλέον για τον Σπίλιος και τον Δημήτρη. Καζής δεν ευστοχή, είναι το καλύτερο rebound. Φαντάζεται μέχρι και η κάμερα. Εκπληκτικό κάρφωμα. Ήδη σε είναι υποψηφιότητα για τις καλύτερες στιγμές του μπασκετακίου. Να δούμε το τέλος περίοδου. Δεν εστοχούν. Αρχικά ούτε μετά θα μπορέσει ο Καμπουρίδης. 62-58 διαμορφώνεται με το εκπληκτικό κάρφωμα του Μπέλη. Λίγο πριν το τέλος, εμείς θα κάνουμε διακοπή για την περίοδο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το σκορ 62-58. Τέταρτη περίοδος με την πολύ καλή πιθανότητα να είναι έντονη, δραματική, με πολλές διαφοροποιήσεις, αλλά αυτά τα προβλέπουμε και κρίνονται μετά από τους ίδιους παίχτες. Προς το παρόν ο Μπίλιος θα πάει μέχρι μέσα για να σκοράρει. Ούτε ο Μπέλης μετά στην παραφορά θα κρατήσει όμως την μπάλα. Με τον Μπάτο Ράιμπος θα με 4, 62-58 μετά το τέλος της τρίτης περίοδου. Το κλέψιμο για τον Ζήση για τρίτη και βγαίνει μόνος του και εσύ ήδη θα σκοράρει. 62-60. Όσα είδαμε στο τέλος τρεις περίοδου, γενικά στην περίοδο που βρέθηκε μείον 15 κάποια στιγμή η ομάδα των River Bears και έχουν καταφέρει να βρίσκονται μπροστά. Η δραματική εξέλιξη αυτή μπορεί να συνεχιστεί. Οπότε, παρακαλώ. Δεν παρακαλώ πλέον τίποτα. Αφήνω την εικόνα να μιλήσει με το καλάθι και φάουλ το οποίο διδύει ο Κελεσίδης. Ισοφαρίζει και έχει και να περάσει μπροστά κιόλας. Αφού πρέπει να σου πω, παρακαλώ σου πιστεύω καμίσεις όπως αυτό που τον αγώνα είναι καρδιακός να πατήσει πόζ. Ετοιμασία για τα χάρτη και την πίεση. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι τέτοια. 62-63. Ξανά μπροστά η Big Bates. Παπασχάλης. Δεν θα πάρει το σουτ. Θα αλλοιωθεί η πάσα. Το τρέξιμο ο Καμπουρίδης. Το μπλοκ από τον Μπέλη. Κόντρα στη κίνηση. Κατέβασμα της μπάλας από τις Paper Bears και μπορεί να σκοράρει εδώ πέρα ο Γιώργος Μπίλιος. Μπάλα στη γωνία. Δεν υπάρχει καλάθι ούτε από τον Ιατρίδη, τον Άλεξ Ιατρίδη σε πρώτο, αλλά στο τραχόν υπάρχει. Συν 3 για την ομάδα των Big Babes. Παπασχάλης με το προσωπικό του αντίπαλου τον Λίγο και εσύ Τερζίδη. Θα πάρει το σουτ. Μπάλα βγαίνει εκτός. Και έχουμε αλλαγές. Αλλαγή στη θέση του Πασχάλη. Περνάει ο Χρήστος Πολυχρονιάδης για τους Paper Bears.
Κελεσίδης, περίμενος μέχρι μέσα και δίνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό. Τη βολή. Στη γραμμή των βολών δεν έφτασε η Κελεσίδη στην πρώτη. Στη δεύτερη είναι, όμως έφτωχος για φορά δεν στις τέσσερις. Η μίνιμουμ ασφάλεια. Μπέλης. Για τον Καζί, δεν θα σκοράρει, θέλεις και μπορεί να ολοκληρώσει το follow. Ευκαιρία για την Stig Pace να στήσει τη διαφορά. Δεν γίνει στον πρώτο χρόνο. Ούτε σε δεύτερο, ούτε σε τρίτο. Τέσσερις τυπάθη σε ρί χωρίς καλάθι. Και φάουλ του Πολυχρονιά. Είναι του Δημήτρη Μπίλιου. Πάνω στον Νίκο Τερζίδη. Τρίτο προσωπικό και τρίτο ομαδικό. Ο Βόλ δεν έχει επιτυχία. Άλλη μία βολή του Νίκου Τερζίδη. Μια μπάλα από την, τον περιφερειακό χώρο σέρχεται στον αγωνιστικό. Κάνει το momentum, φαίνεται ο Δερζίδης, σε σκοράρει. Θα το κάνει ο Καμπουρίδης όμως, ο rebound. Διαφορά στους 6. Πολυχρονιάδης, μια πολύ απάσα για τον Μπίλιο. Κάτω από τα πόδια του Τελεσίδη. Θα πάρει το σουτ, θα εστοχίσει. Εκπληκτική ενέργεια τον Δημήτρη Μπίλιο. Για φορά κατεβαίνει στους 3. Εκεί μέσα. Φάουλ χωρίς καλάθι. Αλλά οδηγείται στις βολές. Άλλη μια φορά ο Κελεσίδης. Η διαφορά έχει παραμείνει στους 3, δεν υπάρχει καλάθι. Είναι ευκαιρία όμως να ανεβεί. Και αυτό γίνεται στην πρώτη βολή, 65-69. Με ακόμα μία βολή στα χέρια του Χριστόφορου Κελεσίδη. Θα την πετύχει. 65-70. Ηλίας Μπέλης. Δεν θα σκοράρει. Έχουμε διακοπή για τραυματισμό που έχει ο Ζησιατρίδης. Το πολύ περίμενο το σοκ, φαντάζομαι. Από ό,τι λέω και την αντίδραση. 24 δευτερόλεπτα στους Big Babes, παραφορά και συνεχίζει ο αγώνας. Μπάλα στα χέρια του Νίκου Τερζίδη. Αποστεί στον Άλεξ Ιατρίδη. Και έχουμε τον μπλοκ από τον Χρήστο Πολυχρονιάδη. Παραφορά για αυτό το καλάθι. Και τυπικά και άτυπα μετράει. Μπίλιος. Στην κατοχή θα πάρει το σουτ, δεν θα μπορεί να σκοράρει. Καζής. Εκεί ο Νίκος Τερζίδης πέρα την μπάλα, θα βρει το χέρι του Σοφοκλή. Καζή. Τρίτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό. Διαφορά είναι στις 7, 5,5 λεπτά για το τέλος.
Πρώτη βολή εύστοχη. Δεύτερη δεν είναι όμως. Διαφορά 62 στους 6 διαφορά. 5,5 λεπτά. Παναφορά από τον Κελισίδη. Κατέχει την μπάλα. Ζήσια 3 για 3. Θα ανεβαίνει η φάση σε 9. Για καλή ανάσα της Big Babes. Γιώργος Μπίλιος για την απάντηση. Αλλά φαίνεται αναπάντητη. Το κλέψιμο τον Πολυφωνιάδη και το κλέψιμο επίσης από τον Ιατρίδη, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο καλάθι για αυτή την ερωτική συνεργασία μεταξύ Ζήση και Άλεξ. Και time out την πλευρά των Ελλάς Paper Bears. Διαφορά στους 11, 66, 77, 4 και 55. Επιστρέφουμε με το time out της ομάδας των Ελλάς Paper Bears και επιστρέφουμε 11 τη στιγμή. Υπάρχει καλή διαφορά, όπως πούμε νωρίτερα η Big Bates. Δεν να αφήξει. Να δούμε θα μπορέσει να την μειώσουνε. Ο Πασκάλης δεν μπορεί. Αρχικά δεν το καλείς να τρέξει την επίθεση. Τρομερή συνεργασία μεταξύ Λεπτοκαρίδη, Ιατρίδη και Ιατρίδη. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά και δεν επανέρχεται. Λεπτοκαρίδης και το μπλοκ από τον Μπέλη. Και έχουμε το καλάθι. Ανεβαίνει διαφορά. Έχει φτάσει σε πολλές πάλι διαφορά η ομάδα των Big Bates. Στην 15 πάλι. Μπέλης. Και έχουμε τρίπλα. Λεπτοκαρίδης. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Παπασχάλης. Επαναφορά, το οποίο διακόπτεται. Συνέχεια όμως υπάρχει. Κάτω από αυτό το λόγο θα μπορέσει να περάσει την μπάλα. Αντωνιάδη στο σουτ. Και η διαφορά δεν μπαίνει κι άλλο. Στο συν 17 ανακατεβαίνει. Καρύφω την μπάλα για τους Big Bait. Πολύ ωραία η πάσα, αλλά δεν ολοκληρώνει τη συνεργασία. Παπασχάλης. Κάζει στο σουτ, θα κατεβάσει διαφορά. 71-83. Και θα απαντήσει άμεσα ο Πεκαρίδης. Καζής δεν θα βρει τον στόχο. Ο Πεκαρίδης θα κάνει το σουτ από την γραμμή των βολών, δεν είναι στόχο. Πολυχρονιάζει στο σουτ, θα κατεβάσει διαφορά στους 11, πολύ πότε 2 και 5.
Καμπουρίδης. Δεν θα σκοράρει. Rebound από τον Ελτιχαρίδη. Ούτε εδώ θα έχουμε καλάθι. Αλλά έχουμε φάουλ από τον Θοδωρή Πολυφρονιάδη, το οποίο είναι και το έκτο ομαδικό. Δύο βολές στα χέρια του Στέλιου του Καρίδη. Πρώτη βολή δεν είναι εύκολη. Ούτε η δεύτερη. Παραμένει φάρος 11, 1 και 45 για το τέλος. Και οι περιπέρας δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Ο Παπασχάλης δεν θα καταφέρει να μειώσει. Τελευταία κατ' δεύτερα πλέον. Με το Καρίδη. Βάλα έξω. Γιώνω τη γωνία. Δύο Σερζίδης θα δώσει πάσα. Με το ζόρι καταφέρουν να σκοράρουν. 74-87, 1-15. Καλή άνε του Επικαρίδη πάνω στον Παπασχάλη. Μπάλα προς τα πίσω. Φίλιος. Να πάρει το σουτ, δεν θα σκοράρει. Πέρα είναι ο Κολοβός. Σουτ από τον Πιο Τεζίδη, χωρίς καλάθι. Κατοχή στους Pick & Bears. Το βοήθεις Πολυφωνιάδης για τον Μάρκος Λιμονιά. Το σουτ από τον Μπίλιο. Τελευταίο μισό λεπτό πλέον. Διαφορά στους 13. Για να κλείσει πλέον το παιχνίδι. Τελευταία 20 δεύτερα. Και με καρνό θα κλείσει φαίνεται το παιχνίδι με τον Στήλο Τερζίδη. 74-90. Τελευταία δεύτερα. Τελευταίο σου το αγώνα. Και αυτό έστωπο. 77-90 λοιπόν. Μεγάλη νίκη για την ομάδα των Big Babes. Ένα πολύ έντονο αγώνα. Ένας αγώνας που κρύφηκε στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Παρ' όλα αυτά η νίκη δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη και φυσικά και η εικόνα των Paper Bear και αυτή δεν μένει απαρατήρητη. Μέχρι στον επόμενο αγώνα να σκέφτεστε τα σχετικά.